Μειωμένη κατά 0,4% καταγράφεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με προηγούμενη μέτρηση και με φόντο το ασφικτικό οικονομικό κλίμα και τις αποκαλύψεις για τις παράνομες διασυνδέσεις στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων βρίσκεται στις 6,9 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, βλέποντας όμως τη διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ να μειώνεται στο 6,9% από το 7,3% του προηγούμενου μήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης που δείχνουν μια τάση παγίωσης του ανταγωνισμού Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και χρειαστεί και δεύτερος γύρος βουλευτικών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία τη Δεύτερη Κυριακή καταγράφει ποσοστό 34,7% έναντι 32,3% του πρώτου γύρου και αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 26,7% από το 25,4% του πρώτου γύρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που σχετίζεται με τη Δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Έτσι, καθώς φαίνεται, ψηφοφόροι συσπυρώνονται στα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βλέπουν τα ποσοστά τους την Δεύτερη Κυριακή φουσκωμένα. Πολλοί ψηφοφόροι από την χαλαρή ψήφο της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης περνούν στη λογική της ψήφου για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το θέμα των υποκλοπών εμφανίζεται ως ένα ζήτημα με σημαντική θεσμική σημασία, χωρίς όμως να έχει την ανάλογη βαρύτητα στη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 85% των ερωτηθέντων απαντά πως το θέμα των υποκλοπών δεν τους έχει επηρεάσει στο ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Σταθερά υψηλή είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προηγείται με 47%, ενώ ο Αλέξης Τσίπερας ακολουθεί με 31%. Και οι δύο καταγράφουν απώλεια μίας μονάδος. Η πανελλαδική μας δημοσκόπηση έχει μέγεθος δείγματος 1.600 ατόμων και διεξήχθη από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, δηλαδή τις ημέρες όπου έχει κάτσει η σκόνη του θέματος των υποκλοπών. Τα ευρήματα που ξεχωρίζουν είναι ότι πρώτον, παρά το ασφικτικό οικονομικό κλίμα και τις αποκαλύψεις για τις παράνομες διασυνδέσεις, το κυβερνών κόμμα κρατάει τα ποσοστά του και μάλιστα η καταλληλότητα για πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλή. Σχεδόν το 85% των ερωτηθέντων λέει ότι η ψήφος τους δεν επηρεάζεται από τις αποκαλύψεις των υποκλοπών. Συνεπώς, το όποιο πλήγμα για το κυβερνό κόμμα είναι διαχειρίσιμο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά και τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, αφού το 47,3% έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται περισσότερο ενισχυμένος σε σύγκριση με τη μέτρηση του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας 31,9% και βρίσκεται στη δεύτερη θέση δημοφιλίας. Ενδιαφέρον, καταγράφουν τα ευρήματα για το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο μετά από 3 εβδομάδες εφαρμογής του καθίσταται ένα μέτρο που φαίνεται να την χάνει της αποδοχής των καταναλωτών, καθώς ένας στους 3 έχει επωφεληθεί της πρωτοβουλίας. Ωστόσο, το μείζον θέμα της ακρίβειας συνεχίζει να απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ειδικότερα, η ακρίβεια, η ελληνική οικονομία και τα εθνικά θέματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πρόκειται για ζητήματα που προκαλούν αβεβαιότητα και ανασφάλεια και επηρεάζουν τόσο τον προγραμματισμό των οικογενειών, όσο και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το καλάθι του νοικοκυριού, αξιοσημείωτο είναι ότι στις 3 πρώτες εβδομάδες της εφαρμογής του, 1 στους 3 δηλώνει ότι έχει κάνει ήδη χρήση του μέτρου. Κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, λειτουργεί ως ανάχωμα στην αύξηση των τιμών των προϊόντων, αλλά και κατ' επέκταση και του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να είναι το πιο ικανό ώστε να διαχειριστεί όλα τα θέματα της χώρας, καθώς καταγράφει σχεδόν σε όλα διπλάσια ποσοστά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, άξιο επισήμανσης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται καταλληλότερο στο να διαχειριστεί ζητήματα διαφάνειας σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αν και το ποσοστό της απάντησης κανένα από τα δύο κόμματα υπερέχει των δύο μεγάλων κομμάτων. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πείσει τους πολίτες για την πολιτική που ασκούν σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών.